Να μελετήσουμε λοιπόν τώρα τη συνάρτηση F του Χ ίσον συνημήτων Χ με παρόμοιο τρόπο όπως και τη συνάρτηση F του Χ ίσον ημίτων Χ. Πρώτον, και αυτή η συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού όλο το R, μπορούμε να βάλουμε δηλαδή στη θέση του Χ οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό, πάλι σε ακτίνια πάντα δουλεύουμε στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Να κάνουμε και τη γραφική της παράσταση. Δεύτερον, μπορούμε βάζοντας πάλι μερικές τιμές στη θέση του Χ, όπως και με το ημίτονο θα υπολογίσουμε τις τιμές αυτής της συνάρτησης, να βάλουμε πάλι το 0, το π δεύτερα, το π, το 3π δεύτερα και το 2π και εύκολα μπορούμε να δούμε ότι στο σημείο 0, όπως ξέρουμε η συνάρτηση παίρνει την τιμή 1, στο σημείο π δεύτερα το συνήτωνο του π δεύτερα είναι 0, στο σημείο π παίρνει την τιμή μείον 1, στο σημείο 3π δεύτερα πάλι την τιμή 0 και τέλος στο 2π παίρνει πάλι την τιμή 1. Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα πινακάκι με τις τιμές της συνάρτησης στα 4 βασικά σημεία, στα 5 βασικά σημεία 0π δεύτερα, π, 3π δεύτερα και 2π. Να τα δούμε στο σχήμα. Στο σημείο 0 λοιπόν παίρνει την τιμή 1, στο π δεύτερα παίρνει την τιμή 0, στο π παίρνει την τιμή μείον 1, στο 3π δεύτερα πάλι την τιμή 0 και στο 2π παίρνει την τιμή 1. Η γραφική παράσταση χρησιμοποιώντας και κάποιες ενδιάμεσες τιμές μπορεί να γίνει καλύτερα. Θα είναι μια καμπύλη η οποία στο πρώτο τεταρτημόριο κατεβαίνει και μηδενίζεται, στο δεύτερο τεταρτημόριο συνεχίζει να κατεβαίνει, παίρνει εδώ την ελάχιστη τιμή που είναι μείον 1 και μετά αρχίζει να ανεβαίνει στο τρίτο τεταρτημόριο μηδενίζεται και συνεχίζει να ανεβαίνει στο τέταρτο τεταρτημόριο που παίρνει πάλι στο σημείο 2π παίρνει πάλι την τιμή 1. Αυτή λοιπόν είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μονοτονία αυτής της συνάρτησης είναι στα πρώτα δύο τεταρτημόρια από το 0 ως το π δεύτερα αλλά και από το π δεύτερα ως το π είναι γνησίως φθήνουσα. Η F λοιπόν είναι γνησίως φθήνουσα στο διάστημα 0 ως π και στα άλλα δύο τεταρτημόρια δηλαδή από το π ως το 2π είναι γνησίως αύξουσα. Ενώ για τα ακρότατα μπορούμε να προσέξουμε ότι στο σημείο 0 παίρνει τη μέγιστη τιμή της που είναι 1. Για χ ίσον 0 λοιπόν έχει μέγιστο το 1. Ενώ στο σημείο π για χ ίσον με π έχει ελάχιστο το μείον 1. Στο σημείο 2π βέβαια πάλι παίρνει μέγιστο, αλλά είναι πάλι ο αριθμός 1, είναι το ίδιο δηλαδή το μέγιστο στον άξονα ψ, παρουσιάζεται απλώς και στο σημείο 2π. Άλλωστε αυτή η συνάρτηση είναι και αυτή περιοδική, με περίοδο το θετικό αριθμό 2π. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι γραφική παράσταση βλέπουμε στο διάστημα αυτό από 0 ως 2π, επαναλαμβάνεται η ίδια σε κάθε άλλο διάστημα με πλάτος 2π. Δηλαδή και στο διάστημα από 2π ως 4π θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξεκινάει από το σημείο 1 στο 5π δεύτερα μηδενίζεται. Στο 3π παίρνει την ελάχιστη τιμή μείον 1. Στο 7π δεύτερα μηδενίζεται και στο 4π πάλι 1. Η γραφική της παράσταση λοιπόν θα είναι γνησίως φθήνουσα εδώ. Συνεχίζει να είναι γνησίως φθήνουσα. Γνησίως αύξουσα. Και συνεχίζει να είναι γνησίως αύξουσα και ούτω καθεξής παραπέρα. Και στο προηγούμενο διάστημα, πλάτους 2π από το μείον 2π δηλαδή ως το 0, ξεκινάει από το 1, μηδενίζεται, παίρνει ελάχιστη τιμή μείον 1, μηδενίζεται και μέγιστη τιμή 1, δηλαδή έρχεται πάλι φθήνουσα, συνεχίζει γνησίως φθήνουσα και μετά αύξουσα και συνεχίζει γνησίως αύξουσα. Και το ίδιο βέβαια γίνεται και στα προηγούμενα διαστήματα η συνάρτηση έχει ακριβώς την ίδια γραφική παράσταση. Αυτή λοιπόν είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον με συνημήτων χ, περιοδική και αυτή με περίοδο 2π, μέγιστο το 1 και ελάχιστο το μείον 1, μόνο που παρουσιάζεται σε διαφορετικές θέσεις. Στο ημίτονο παρουσιάζεται στο σημείο π δεύτερα και στο συνημήτονο παρουσιάζεται στο 0. Και τέλος να πούμε ότι αυτή η συνάρτηση είναι άρτια συνάρτηση. Γιατί το F του μείον χ, δηλαδή το συνημήτωνο του μείον χ, γνωρίζουμε ότι το μείον μέσα στο συνημήτωνο εξαφανίζεται, ισούται με συνημήτωνο χ, άρα ισούται με F του χ για κάθε χ που ανήκει στο σύνολο R των πραγματικών αριθμών. Άρα λοιπόν η γραφική της παράστασης είναι συμμετρική,
με άξονα συμμετρίας στον άξονα ψ τον ως ψ. Αυτή λοιπόν είναι τελικά η μελέτη της συνάρτησης F του Χ ίσον συν μ τον Χ. Αν κάνουμε τη γραφική παράσταση στο ίδιο σύστημα συνταγμένων και για τις δύο συναρτήσεις, θα δούμε ότι δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Το ημί τον ο είναι η μπλε γραμμή, ξεκινάει από την αρχή των αξώνων, ενώ το συν ημί τον ο, η κόκκινη γραμμή, ξεκινάει από το σημείο 1. Είναι εντελώς ίδιες. Θα μπορούσαμε να πούμε απλώς ότι εάν μεταφέρουμε το συν ημί τον ο, αν το μεταφέρουμε κατά πι δεύτερα, τότε το συνημήτωνο, δηλαδή η κόκκινη γραμμή, θα πέσει ακριβώς πάνω στο ημίτωνο, πάνω στην μπλε γραμμή. Και έτσι λέμε ότι αυτές οι δύο συναρτήσεις έχουν διαφορά φάσης π δεύτερα.